Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το Κρίστο του Αγίου Νικολάου, όπου Φιωρεντίνα και Westside έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Summer Development League. Και το παιχνίδι ξεκινάει με την Φιωρεντίνα να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση. Η Φιωρεντίνα η οποία μετράει μία νίκη και μία ήττα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Έχει επικρατήσει τον πόντο της Τζιβάνα και έχει χάσει τον πόντο από τους Λύκους. Από την άλλη, οι Westside δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν το πρώτο ροζφύλλο αγώνα. Έχουν ιτηθεί στα δύο μάτς που έχουν δώσει μέχρι στιγμής από Κλειό και Τζιβάνα και έτσι βρίσκονται στο 0-2. Να δούμε ποια θα είναι η νικήτρια στο σημερινό παιχνίδι. Με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην επίθεση και τον Ρηγόπουλο να στοχεί στο τρίποντο. Σιόλος. Χαρικιόπουλος, η πάσα δεν πέρασε. Προϋποθέσει ευνηδιασμού εδώ για τους Westside, οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ με τον Κούμο, ο οποίος θα κάνει το 0-2. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Χαρικιόπουλος αφήνει στον Παπαγιάννη, θα το πάρει εκείνος και θα το βάλει. Έρχεται γρήγορα γρήγορα η σοφάριση. Διαχείρος Παπαγιάννη. Λιγόπουλος. Στα αριστερά ο Πέτρου. Το αφήνουν απόσταση αντίπαλοι, δεν το εκμεταλλεύεται ο παίχτης των Westside. Παπαγιάννης. Μαλακός, παίρνει και πάλι από τον Χαρικιόπουλο. Χαρικιόπουλος τώρα. Με το δεξί θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση ο Μητσόπουλος. Και θα κάνει το 4-2. Πέτρου. Ξανά έχει χώρο καθώς αμήνονται σε ζώνη οι γηπεδούχοι. Η μπάλα δεν περνάει για τον παίχτη, για τον Αθανασιάδη. Από κοντά στοχή στην προσπάθεια της Φιωρεντίνα. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Westside. Ρηγόπουλος, Κούμος, δεν μπόρεσε να βρει τον Πέτρου. Έκλεισε καλά η αντιπαλή άμυνα. Παπαγιάννης τώρα. Θα το πάρει από μέση απόσταση. Αστοχή αυτή τη φορά. Μητσόπουλος ψηλότερα από όλους για να πετύχει εκεί το καλάθι. Για να κάνει το 6-2. Πολύ καλή αντίδραση εδώ. Και στο rebound αλλά και στην εκτέλεση από τον Μητσόπουλο. Πέτρου. Η μπαλά φτάνει στον Χούμο. Αστοχή εκείνος από την γωνία. Χαρικιόπουλος πάει μόνος του στη φάση. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Λιγόπουλος τώρα θα ψάξει την μακρινή πάσα. Εκεί ωστόσο βρισκόταν ο Παπαγιάννης, ο οποίος γράπωσε την μπάλα. Σιόλος κρατάει. Σταστή πάσα για τον Μαλακό, ο οποίος από κοντά θα στοχίσει. Όμως βάζει το πόδι του εκεί ο Χαρικιόπουλος. Όμως σταστή πάσα για τον Παπαγεωργίου, αλλά ήταν δύσκολο να περάσει. Η κατοχή παραμένει στους Westside. Πέτρου ζητάει και παίρνει, θα εκτελέσει για τρεις, αδύναμο το σουτ. Χαρικιόπουλος κοίταξε για λίγο τον Παπαγιάννη, κατεβάζει εκείνος. Μαλακός Χαρικιόπουλος, διστάζει. Δεν τον κατάλαβε ο Σιόλος και έτσι μπαλά θα καταλήξει εκτός. Πέτρου.
Γρηγόπουλος, Τριανταφυλλίδης, κόντρα σε δύο, θα πάρει το φαουλ. Πρώτο ομαδικό για την Φιωρετσίνα. Ένα φαουλ το οποίο στέλνει τον Τριανταφυλλίδη στην γραμμή των βολών. Μητσόπουλος τώρα στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Στο μάτς ο Μακρύδης. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει. Το σκορ στο 6-3. Χαρικιόπουλος περνάει στον Παπαγιάννη. Χαρικιόπουλος για 3 μέσα. 9-3. Το 3-2 ήταν τελικά το σουτ. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Μακρύδη, ο οποίος πάει όλο τον δρόμο μέχρι μέσα. Δεν του κάνει το χατήρι μπαλακί να πέσει το καλάθι. Χαρικιόπουλος. Μαλακός αφήνει ωραία στον Παπαγιάννη. Εκείνος θα εκτελέσει. Πολύ όμορφη συνεργασία εδώ από τους παίκτες της Φιωρετσίνα για το 13. Πέτρου, Γρηγόπουλος για 3 υποπίεση, μαζεύει το rebound ο Μαλακός, ο οποίος ξεφεύγει και πολύ ωραία. Παπαγιάννης από το πλάι, αστοχή αυτή τη φορά, έχει φύγει μπροστά ο Γρηγόπουλος, ο οποίος θα φτάσει και μέχρι το τέλος, 15. Παπαγιάννης πήρε από τον Χαρικιόπουλο. Σιόλος, ξανά Χαρικιόπουλος. Στέγεται στον αέρα και εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό, 12-15. Μέχρι στιγμής δείχνει πιο έτοιμη η Φιωρετσίνα, η οποία βρίσκεται στο σύν 7. Χαρικιόπουλος προσποιείται. Σηκώνεται για 2, το rebound στα χέρια του Μακρύδη, ο οποίος είναι αυτός που κατεβάζει κιόλας. Πασάρι στον Παπαγιάννη, τελειώνει εκείνο στην φάση. Ακόμα μια συνεργασία που θα φέρει καλάθι για τους γηπεδούχους και οι Westside καλούν time out. Επιστροφή μετά το time out των Westside, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο μείον 9. Αθανασιάδης τώρα θέλει να παίξει με την δύναμή του. Βγαίνει άμυνα από τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, ο οποίος ψάχνει τώρα επιλογές. Έτσι με τον Μακρύδη. Χάνει την μπάλα εκείνος μέσα από τα χέρια του. Και η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Γρηγόπουλος, Αθανασιάδης, Μπελεχάκης, αστοχή. Γαλανόπουλος, Γρηγόπουλος θα σκεφτεί για λίγο. Του δίνει ξανά ο Γαλανόπουλος, θέλει να πάει προς τα μέσα. Αθανασιάδης βρήκε και την τρύπα, πέρασε την μπάλα στα χέρια του Γρηγόπουλου. Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος επίθεσης, κατάφερε ο Γρηγόπουλος να πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Αστοχή ωστόσο στην πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη για το 14-6. Δεν μπορέσει να υποδεχτεί ο Αθανασόπουλος, θέλει να τρέξει τώρα η Westside. Καλανόπουλος μπερδεύεται εκεί.
Γρηγόπουλος, πάνω το Παπαγιάννης, Μπελεχάκης τώρα. Μπορεί να το σκεφτεί ο Χούμος, θα εκτελέσει για 3-14-9. 42 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μαλακός, Γεωργακόπουλος κλείνεται από 2, θα χάσει. Γρηγόπουλος, πάει με χώρα προς τα μέσα, 2 παίχτες πάνω του, θα τον κόψουν κανονικά. Σιόλος, με συγχωρείτε, Γεωργακόπουλος. Αθανασόπουλος στη γωνία. Στα 10 δευτερόλεπτα πλέον το χρονόμετρο, 7 δευτερόλεπτα για τους West Side. Περνάει εξαιρετικά ο Χούμος, ο οποίος θα πάει σε μια πολύ καλή εκτέλεση. Τρομερό καλάθι εδώ από τον παίχτη των West Side. Άδειασε εκεί τον Παπαγιάννη και έγραψε το 14-11, με το οποίο και ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Πήγαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους West Side να έχουν καταφέρει να ρίξουν κάπως την διαφορά. Έχουν πλησιάσει το τρίποντο, θέλει να φέρει το μάτς, τα ίσα και θα το καταφέρει ο Ριγόπουλος. 14-14 πλέον το σκορ. Έρχεται η ισοφάριση διαχείρωση του Ριγόπουλου, ο οποίος έδωσε την λύση πίσω από τα 6-75. Αθανασόπουλος. Σηκώνεται εκεί, αστοχή. Ήταν αδύναμη η εκτέλεση. Μπελεχάκης μάζεψε για να αφήσει τον Ριγόπουλο για να τρέξει εκείνος. 3-3 τώρα επιστρέφει σιγά σιγά η άμυνα τον Σιωρετίνα. Αθανασιάδης. Ριγόπουλος αποφεύγει τον Σιόλο. Υποπίεση θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, 14-16. Γεωργακόπουλος, Μακρύδης, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Φιωρετσίνα. Μακρύδης του κλείνεται ο διάδρομος, θα πάρει ο Γεωργακόπουλος στο τρίποντο. Η μπάλα είναι για την Φιωρετσίνα, καθώς παραδέχει τον Μπελεχάκη σου ότι εκείνος πέταξε έξω στην μπάλα. Ο Μητσόπουλος θα κάνει βήματα. Ριγόπουλος στα αριστερά, ο Γαλανόπουλος. Ξανά Ριγόπουλος κάνει το βήμα πίσω για να πάρει το τρίποντο, άστοχος αυτή τη φορά. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Σιόλος. Μακρύδης πάει με φόρα στην φάση. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound και το foul στην συνέχεια από τον Αθανασιάδη, ο οποίος κούνησε το κεφάλι του, λέγοντας πως βρήκε τον αντίπαλό του. Γεωργακόπουλος, Μητσόπουλος, κόντρα στον Μπελεχάκη, θα τον νικήσει. 16-16. Ανδρεάδης, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Μπελεχάκης, Γαλανόπουλος. Είναι άστοχος το rebound στα χέρια του Γεωργακόπουλου. Θανασιάδης τώρα πάει να τον πιέσει. Περνάει το κέντρο ο Γεωργακόπουλος, περνάει και η πάσα, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την έθελε ο Θανασόπουλος. Έγινε το λάθος εδώ από την Φιωρετσίνα. Ριγόπουλος, Αθανασιάδης, θέλει να παίξει εκεί με την δύναμή του, σπρώχνει προς τα μέσα τον Μακρύδη και εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Ριγόπουλος στον πάγκο στη θέση του Πέτρου. Ας όμως την πρώτη, Αθανασιάδης.
σκορ στο 16-17. Σηκώνεται και στη δεύτερη ευκαιρία ο Γεωργακόπουλος. Βρίσκει τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, πήρε και το φάουλ μάλιστα. 18-17 πλέον το σκορ. Έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτέλεσει ο παίχτης της Φιωρεντίνα. Θα τη χάσει, βγήκε και η μπάλα. Παραμένει το 18-17. Ανδρεάδης πιέζεται από δύο. Βρίσκει την πάσα για τον Γαλανόπουλο. Μελεχάκης ακολούθησε τη φάση για να μην γίνει το λάθος. Θα πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά ο Μελεχάκης. Πυροβολή 18-20. Μακρύδης. Αθανασόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Το rebound από τον Μητσόπουλο διορθώνει την κατάσταση, ωστόσο ο Αθανασιάδης, ο οποίος άπλωσε στα χέρια του και ωραία και έκανε το κλέψιμο. Πέτρου, καλή άμυνα από τον Μακρύδη, κατεβάζει εκείνος, φτάνει και μέχρι το τέλος, φτάνει στο κόστικος, 20-20. Αθανασιάδης πήρε από τον Γαλανόπουλο, πάει προς τα μέσα με φόρα. Θα καταλήξει και στο παρκέ. Πήρε το φάουλο από τον Μακρύδη. Θανασιάδης. Έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα την βάλει. 20-21. Τελεί τη δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. Για το 20-22. Αθανασόπουλος. Δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο από τους West Side και όλος βρίσκει την ευκαιρία εκεί από κοντά. Μελεχάκης τώρα καθαρίζει. Καρανόπουλος. Πέτρου αφήνει έξω, δεν είναι κάποιος συμπαίκτης εκεί. Κυνηγά τη φάση και όλος, η μπάλα καταλήγει εκτός. Μελεχάκης παρεμβαίνει, πετάει εκτός την μπάλα. Σηκώνεται ο Χαριτιόπουλος, θα βρει σιδερό. Γαλανόπουλος, ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο τετράλεπτο της δεύτερης περίοδου. Αυτό ξεκίνησε ένα φαινομενικά εύκολο, λέει από Κούμος. Αθανασόπουλος στέκεται, θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Γεωργακόπουλος το rebound, αλλά η μπάλα περνάει στα χέρια των Westside. Γαλανόπουλος, Μελεχάκη ζήτησε για να το πάρει. Η μπάλα στα χέρια του Γεωργακόπουλου. Μαλακός τώρα κατεβάζει. Αθανασόπουλος άνοιξε να πάει πάνω του ο Τσάκας. Δεν βρήκε στόχο ο Αθανασόπουλος, Τσάκας τώρα κατεβάζει. Γαλανόπουλος.
περνάει στον Τσάγκα, αφήνει έξω εκείνο στον Μπελεχάκη, στον Αμαρκάρη, στον Μπελεχάκη, ο οποίος θα πάρει το τρίποδο και θα το βάλει μάλιστα για το 22, για το 20-25. Δεύτερο τρίποδο του Μπελεχάκη στην δεύτερη περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το δεύτερο συνολικά στο μάτς για τον Μπελεχάκη. Για δύο τώρα ο Γεωργακόπουλος, 22-25. Χουμός, Μπελεχάκη στη γωνία, θα το πάρει και αυτό, αστοχή τώρα. Θανασόπουλος αφήνει στον Χαρικιόπουλο. Ξανά Θανασόπουλος, ο οποίος θέλει να πάει προς τα μέσα. Μαλακός Σιόλος σηκώνεται. Ήταν καλό το σούτ, αλλά δεν κατέληξε μέσα. Ριγόπουλος, Πέτρου παίρνει. Τσακάς ξανά για τον Πέτρου. Ριγόπουλος, Χούμος είναι μόνος του. Για τρεις αστοχή. Η μπάλα περνάει εκτός και είναι για την Φιωρετσινά. Γρήγορη επίθεση εδώ από τους γηπεδούχους, η οποία θα φέρει και τους δύο πόντους. Ο Γεωργακόπουλος είναι αυτός που άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 24-25. Στο πόντο πλέον το μάτς. Πέτρου, Ριγόπουλος, Τσάγκας τσεκάρει τις επιλογές του. Πάει πάνω το Σιόλος, Ριγόπουλος, στα 3 δευτερόλεπτα βρίσκει το γενοδιάδρομο. Τσάγκας καταφέρει να συγκρατήσει. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να πετύχει το καλάθι. Δεύτερη ευκαιρία από το Τριανταφυλλίδη, άστοχη και αυτή. Περνάει ωραία ο Γεωργακόπουλος, περνάει στον Μαλακό. Πέτρου, 45 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Χούμος, φίλει στον Πέτρου. Ριγόπουλος, δίχως να διστάσει. Ψηλότερα και ο Χούμος, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Αθανασόπουλο. Χαρικιόπουλος τώρα, σκαστή πάσα. Παίρνει και πάλι πολύ ωραία συνεργασία των δύο. 26-25 προβάδισμα για την Φιωρετσίνα. 16 δευτερόλεπτα όλα για τους Westside. Τσάγκας κλείνεται από δύο. Η πάσα νομίζω ήταν αδύνατο να περάσει, καθώς βρίσκονταν ήδη δύο παίχτες Φιωρετσίνα εκεί. 4,3 τώρα στο ρολόι. Ριγόπουλος, στα 3 δευτερόλεπτα ο Χούμος, πασάρια την να εκτελέσει. Τριανταφυλλίδης προλαβαίνει την κόρνα της λήξης, αλλά αστοχή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε και της δεύτερης περίοδου με το σκορ στο 26-25. Πήγαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 26-25 υπέρ της Φιωρετσίνα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει μέχρι στιγμής. Στο πρώτο ημίχρονο παραμένουν κοντά οι δύο σημερινοί αντίπαλοι. Τσάγκας, Ριγόπουλος. Πέρασε η πάσα, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Οι Westside, οι οποίοι μπόρεσαν να πέρασουν μπροστά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έφτασαν μάλιστα και σε μια απόσταση 5 πόντων, ωστόσο μέχρι το φινάλε της δεύτερης περίοδου η Φιωρετσίνα κατάφερε να κτίσει ξανά το προβάδισμα και να βρεθεί σε αυτό το 26-25 στο οποίο είμαστε τώρα.
ενώ σταματάει το παιχνίδι καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Μητσόπουλος. Είναι δεμένο το δεξί του γόνατο, έτσι ελπίζω να μην έχει συμβεί κάτι σε αυτό το πόδι, ωστόσο σε αυτό φαίνεται να κουτσένει. Θα καθίσει τώρα στον πάγκο. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό, ας ευχηθούμε τώρα να μην είναι κάτι το σοβαρό. Το γόνατό του δείχνει να πιάνει. Συνεχίζεται η αναμέτρηση με τον Τσάγκα να γυρίζει. Όμως η πάσα δεν έφτασε στον Τσάγκα, Χαρικιόπουλος έκανε το κλέψιμο. Αποφεύγει τον αντίπαλό του, αλλά αστοχή στην προσπάθεια. Γρηγόπουλος, μπαλά στον Αθανασιάδη, συνεργάζεται με τον Τριανταφυλλίδη, δεν έρχεται το καλάθι, Τριανταφυλλίδης πάει στην δεύτερη ευκαιρία και το φάουλ θα γίνει από τον Χαρικιόπουλο. Αστόχος στην πρώτη, ο Τριανταφυλλίδης. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα καταλήξει μέσα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 26-26 το σκορ. Χαρικιόπουλος, Παπαγιάννης. Σιόλος είναι στη γωνία, τον είδε ο Παπαγιάννης, πέρασε την πάσα. Από τα δεξιά πάει σε μια εκτέλεση με το ένα χέρι ο Παπαγιάννης, θα ευστοχίσει για το 28-26. Ξανά μπροστά η Φιωρετσίνα. Αθανασιάδης, Τσάγκας για τις πρώτες του πόδι στο παιχνίδι, θα τους βρει. 28-28. Παπαγιάννης, Χαρικιόπουλος, Μακρύδης, πάνω του ο ψηλότερος ο Αθανασιάδης. Μπαλάκι στον Σιόλο, στα 2 δευτερόλεπτα η επίθεση, προλαβαίνει να εκτελέσει ο Σιόλος, αλλά θα στοχίσει, ανανεώνει την επίθεση τους οι γηπεδούχοι, αλλά ο Μαλακός θα κάνει βήματα. Τριανταφυλλίδης, Αθανασιάδης, ο οποίος είχε βγει μπροστά από τον Μαλακό, πήγε με περισσότερη δύναμη ο παίκτης Φιωρετσίνα, έκανε το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Αθανασιάδης θα βρεθεί στο έδαφος, η κατοχή παραμένει στην Φιωρετσίνα, στους West Side, με συγχωρείτε. Νικόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Μαλακός, Μακρύδης, το ανάποδο λέει, πολύ ωραίο καλάθι, 30-28. Νέο σφύριγμα αυτή τη φορά για φάουλ πάνω στον Ριγόπουλο από τον Χαρικιόπουλο. Ριγόπουλος, Χούμος ξανά στον Ριγόπουλο, αλλάζουν οι δύο τις βάσες, το σίδερο η προσπάθεια του Χούμου, Ριγόπουλος και θετικό rebound. Θανασιάδης παίρνει ξανά, δεν μπορεί από κάτω να τελειώσει, Τσάγκας απανωτά, επιθετικά rebound από τους Westside, Χούμος βρίσκει και την ευκαιρία για να τρυπώσει, 30-30.
ξανά στην ισοπαλία το μάτς. Ίδιο το σκηνικό και στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Παπαγιάννης. Αστοχή, Τσάγκας μαζεύει. Και αυτά του γίνει και το φάουλ στην συνέχεια από τον Παπαγιάννη. Τέταρτο ομαδικό της Φιωρεντίνα με τον Παπαγιάννη να οδηγείται στον πάγκο. Και στη θέση του να περνάει ο Αθανασόπουλος. Ριγόπουλος αποφασίζει να εκτελέσει. Τσάγκας. Πρόβλημα τα επιθετικά rebound στις τελευταίες φάσεις για τη Φιωρεντίνα. Ανανεώνουν ακόμα μια επίθεση Westside, ωστόσο δεν θα πάρουν κάτι. Μακρύδης, αμυντικό φάουλ. Ζήτησε επιθετικό φάουλ εδώ ο Τσάγκας, ωστόσο το φάουλ το έκανε ο ίδιος. Πρώτο ομαδικό για τους Westside, το οποίο οδηγεί τον Μακρύδη στην γραμμή των βολών. Χάνει την πρώτη εκείνος, δεν αλλάζει το 30-30. Θα βάλει την δεύτερη για το 31-30. Ριγόπουλος. Χούμος παίρνει στη γωνία. Αθανασιάδης στα δεξιά, ο Τριανταφυλλίδης ψηλή πάσα για τον Τσάγκα, πρέπει να πηδήξει και για να την φτάσει. Τριανταφυλλίδης αστοχή. Θέλει να τρέξει ο Μακρύδης. Επιστρέφουν τρεις παίχτες τον Westside στο έδαφος. Ο Μακρύδης θα πάρει το φάουλ και θα οδηγηθεί ξανά στις βολές. Μπελεχάκης και Πέτρου παίρνουν τη θέση του Τσάγκα και του Χουμού. Μέσα η πρώτη από τον Μακρύδη, 32-30. Χάσει την δεύτερη ξανά μέσα στις δύο από τον Μακρύδη. Στο συν 2 πλέον η Φιωρεντίνα. Πέτρου. Μπελεχάκης περνάει στον Αθανασιάδη. Αποφασίζει να παίξει εκείνος. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μακρύδη, ενώ στη συνέχεια ο Ριγόπουλος του έκανε το φάουλ, τρίτο ομαδικό για τους Westside. Από την άλλη, υπενθυμίζω, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν φτάσει στα 4. Μαλακός, όχι, με συγχωρείτε, ο Γεωργακόπουλος ήταν, δεν πέρασε η πάσα για τον Μαλακό. Θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Μακρύδης, Αθανασόπουλος, κανένας πάνω του, τώρα πάει αργά-αργά ο Πέτρου, αλλά δεν τιμωρεί ο Αθανασόπουλος. Μπελεχάκης αφήνει ξανά στον Ριγόπουλο, ο οποίος δίνει στον Πέτρου για τρεις εκείνος. Γεωργακόπουλος. Αθανασόπουλος. Μαλακός ξανά για Αθανασόπουλο, αλλάζουν οι τρεις τους την μπάλα. Μακρύδης, ο οποίος πιέστηκε. Χαρικιόπουλος στέκεται στον αέρα, σημαδεύει σωστά, 34-30. Άλλαξε πολύ ωραία εδώ την μπάλα η Φιωρεντίνα. Νομίζω πρέπει να πέρασε και από τα χέρια όλων των παιχτών για να έρθουν αυτοί οι δύο οι πόντοι και να φέρουν το σκορ στο 34-30. Πέτρου, Ριγόπουλος, θα πάρει το τρίποντο. Αδύναμο σου το οποίο θα καταλήξει στο σίδερο. Μακρύδης αφήνει έξω
Καλό το σουτ του Γεωργακόπουλου. Μαλακός ήταν εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 36-30. Αθανασιάδης Πέτρου. Ξανά Αθανασιάδης. Η πάσα δεν είναι καλή, δυσκολεύει αρκετά τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος δεν μπορεί να αποτρέψει το λάθος. Στον πάγκο τώρα ο Ριγόπουλος για τους Westside. Όπως και ο Αθανασιάδης, στο μάτς επιστρέφουν Γαλανόπουλος και Τσάγκας. Χαρικιόπουλος, Αθανασόπουλος, γυρίζει, προσποιείται. Παίρνει ξανά, το σούτ είναι για δύο. Πατούσε τη γραμμή εδώ ο Αθανασόπουλος. Πέτρου δεν μπορεί να αποφύγει την πίεση της Φιωρετσίνα, η οποία θα κάνει το κλέψιμο. Γεωργακόπουλος συνεχίζει. Αφήνει στον Αθανασόπουλο από τα αριστερά. Εκείνος δεν μπορεί να φέρει τους δύο πόντους στην ομάδα του. Τσάκας. Κατεβάζει τώρα ο ψηλός. Μελεχάκης. Τσάκας για τρεις. Άστοχος. Μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Με τη Φιωρετσίνα να παραμένει μπροστά και αυτό είναι 6. Χαρικιόπουλος εκτελεί αμέσως. Τριανταφυλλίδης Πέτρου. Μελεχάκης θα το πάρει. Το ένιωσε αυτό το σούτ, αλλά δεν το έβαλε ο Μελεχάκης. Φάουλ τώρα από τον ίδιο για να σταματήσει την γρήγορη επίθεση της Φιωρετσίνα, η οποία έχει τώρα στη διάθεσή της 21,9 δευτερόλεπτα τόσο επομένου για την λήξη της περίοδου. Γρήγορη επίθεση, αλλά εύστοχη παράλληλα από τον Μακρύδη, 38-30. Δεν ξόδεψαν όλη την επίθεση οι γηπεδούχοι, αφήνουν λίγα δευτερόλεπτα στους Westside. 3 για την ακρίβεια, ωστόσο αυτή είναι που θα εκτελέσουν τελευταίοι. Δεν προλαβαίνει νομίζω το ρολόι εδώ ο Γεωργακόπουλος και έτσι φτάνουμε στο φινάλε της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 38-30. Μαζεύομαστε σιγά σιγά για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο. Με τους Westside να βρίσκονται στην επίθεση, αλλά και πίσω με 8 πόντους. Καθώς η Φιωρετσίνα έχει καταφέρει να φτιάξει μια μικρή απόσταση. Και προηγείται 38-30 τώρα. Δεν θα αλλάξει αυτό έπειτα από το άστοχο τρίποδο του Μπελεχάκη. Σιόλος μπαλαφτάνει στον Παπαγιάννη. Θα το πάρει εκείνος. Σιόλος στο μακρινό επιθετικό rebound. Αθανασόπουλος. Παπαγιάννης θα εκτελέσει ξανά, θα βρει σίδερο και πάλι. Είναι και ωστόσο ο Γεωργακόπουλος, αλλά το τελείωμα του δεν είναι καλό. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για την κακή αυτή προσπάθεια. Τσάγκας. Πέτρου. Παίρνει το σκρίν από τον Τσάγκα, αφήνει στον Ριγόπουλο. Γυρίζει μπαλά στην επίθεση. Τον Westside, Ριγόπουλος. Δεν ήρθε το καλάθι. Αν και οι παίκτες των φιλοξενούμενων συνεργάστηκαν πολύ καλά σε αυτή την φάση, δεν μπόρεσαν ωστόσο να πάρουν κάτι. Η μπάλα παραμένει στα δικά τους χέρια με τον Τσάκα να κλείνεται. Η μπάλα φτάνει στον Αθανασιάδη, απλωμένο χέρι εκεί του Σιόλου, ο οποίος διεκδικεί την μπάλα. Έχουμε τζάμπολ και η κατοχή είναι για τους Westside, για τη Φιωρετσίνα, με συγχωρείτε. Σιόλος. Παπαγιάννης, βλέπει στα δεξιά τον Γεωργακόπουλο. Μακρύδης,
απέναντι στο ψηλότερο, ο Τσάκα δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Μελεχάκης. Τσάγκας αφήνει έξω. Πέτρου θέλει να πλησιάσει, αφήνει στον Τσάγκα. Θα πάρει το φάουλ εκείνος από τον Σιόλο. Έχει πρώτη προσπάθεια από τον Τσάγκα, 38-31. Θα χάσει την δεύτερη. Μακρύδης. Αποφάσισε τι θα κάνει στον αέρα, έγινε το λάθος. Τσάγκα τον ακολούθησε, ο Σιόλος του έκλεψε την μπάλα. 3-2 τώρα στην επίθεση, έρχεται και η τέταρτη που έχει Φιωρεντίνα. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον Μπελεχάκη. Γράπωσε την μπάλα μέσα από τα χέρια του αντιπάλου του. Αθανασόπουλος, Τσάγκας με δύναμη, σηκώνεται αλλά στοχή. Επιμένει ο ίδιος απέναντι από δύο αντιπάλους, θα πασάρει σαν αντίπαλο. Σιόλος ζητάει ηρεμία. Του ζήτησε ο Παπαγιάννης τώρα πήγε η μπάλα σε αυτόν. Θα κάνει βήματα. Η κατοχή περνάει στους Westside. Με τον Φούμο τώρα να μπαίνει στην θέση του Τσάγκα. Πέτρου εκτός ισορροπίας. Πιέζει στο κατέβασμα εκεί τον Μακρύδη. Ο Ακόπουλος. Και όλος αφήνει στον Παπαγιάννη. Αθανασόπουλος θα το πάρει. Ριγόπουλος είδε τον Φούμο, ο οποίος έφυγε γρήγορα μπροστά και μειώνουν σε 38-33. Η Westside με τη Φιωρεντίνα να αναγκάζεται να καλέσει time out. Συνέχεια στο μάτς, 5-25 ακόμα μέχρι το φινάλε. 38-33 το σκορ, 5 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Παπαγιάννης. Σιόλος. Ριγόπουλος δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο, πάει να πιέσει εκεί και ο Φούμος. Στο έδαφος ο Θανασιάδης, ο οποίος βρίσκει την πάσα στον Μπελεχάκη. Καλανόπουλος. Περνάει αλλά το απλώνει το χέρι του και κάνει το φάουλ ο Παπαγιάννης. Άρα, λίγο εδώ να γίνει το λάθος, διορθώνουν οι Westside, ο Φούμος ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει, 38-33 παραμένει το σκορ. Ο Μαγιάννης από το πλάι, γρήγορη επίθεση της Φιωρεντίνα, αλλά παράλληλα αστοχή. Ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Αθανασιάδης, Χούμος, αφήνει στον Γαλανόπουλο. Ξανά Χούμος, θα το πάρει τελικά το τρίποντο. Μακρύδης κυνηγάει την μπάλα η οποία κυλάει στο παρκέ. Τώρα ο Παπαγιάννης κρατάει για να οργανώσει εκείνος την επίθεση της ομάδας, το αφήνει στο Σιόλο τώρα. Θανασόπουλος δίνει ύψος, αστοχή. Γεωργακόπουλος εκεί ψηλότερα από τον Μπελεχάκη. Παπαγιάννης για δύο, αστοχή. Εμφυλιασμός τώρα για τους Westside, καθαρότατη τάπα του Αθανασόπουλου, κόβει τον Ριγόπουλο, ο οποίος πάτησε εκτός στη συνέχεια. Και έτσι η μπάλα περνάει στα χέρια της Φιωρεντίνα. Θανασόπουλος παίρνει ξανά. Γεωργακόπουλος για τον Μακρύδη.
για 3 είναι το shoot. Μασίκη για το rebound. Έρχεται να γραπώ στην μπάλα ο Σκιόλος. Γεωργακόπουλος, νέο τρίποντο για την Φιωρεντίνα, σημαντικό σουτ εδώ, 41-33. Στους 8 πλέον οι γηπεδούχοι. Καλανόπουλος δεν έρχεται η απάντηση. Χούμος αφήνει έξω, 8 δευτερόλεπτα. Ο Ριγόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Σκιόλο. Αθανασόπουλος τώρα θα κάθισε τον πάγκο, στην θέση του πέρασε ο Μαλακός. Μελεχάκης. Ριγόπουλος ξανά για Μπελεχάκη, για να μειώσουν οι West Side θα το καταφέρουν. 41-36. Μακρύδης, Χαριγιόπουλος. Μαλακός θέλει να πάει αυτός στην φάση. Καλανόπουλος εκεί, καθάρισε. Ριγόπουλος δεν πέρασε, σκαστή πάσα του. Δύο με έναν, την επίθεση, ωραία ασίστα από τον Χαριγιόπουλο, θα την εκμεταλλευτεί ο Γεωργακόπουλος για να κάνει το 43-36 και να πάρει και μια συμπληρωματική βολή. Όλα τα λεφτά ήταν η πάσα του Χαριγιόπουλου, η οποία έγινε πίσω από την πλάτη. Του ανήκει το μισό καλάθι. Έφτωγο και στην πληρωματική βολή ο Γεωργακόπουλος, 44-36. Κυκλοφορεί η μπάλα στην περιφέρεια. Χούμος περνάει στον Αθανασιάδη. Καλανόπουλος αφήνει έξω, Μπελεχάκης θα το βάλει κι αυτό, όχι. Αστόχη αυτή τη φορά ο Μπελεχάκης, 1-55. Η κατοχή είναι για τους West Side. Η πίεση απέφερε καρπούς. Η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έχουν 1-50 τώρα στην διαθεσή τους, αν θέλουν να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής. Θα πάρει το φαουλ ο Χούμος από τον Γεωργακόπουλο. Αστόχος στην πρώτη. Εκτελεί την δεύτερη εύστοχα, 44-37. Χαριγιόπουλος πάει πάνω του, Αθανασιάδης. Θα του κάνει το φάουλ. Χαριγιόπουλος. Σκιόλος τον Μαλακό, Γεωργακόπουλος στα αριστερά. Θα πάρει την εκτέλεση, δίνει ύψος και τη βάζει και μέσα. 46-37 πλέον και νομίζω πως κάπου εδώ η Φιωρεντίνα έχει ένα πάρα πολύ καλό πλεονέκτημα. Αστόχουν τώρα οι West Side, μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό. Χαριγιόπουλος θα κάνει μεταφορά. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο ακόμα στην τέταρτη περίοδο. Η διαφορά είναι στους 9 πόντους. Χούμος. Ριγόπουλος. Μελεχάκης από τη γωνία. Δεν είναι καλό το σουτ. Μαλακός. Έχει φύγει ήδη μπροστά ο Γεωργακόπουλος και ανενόχλητος θα γράψει το 48-37. Από εδώ νομίζω πως τα πράγματα τελειώνουν για τους West Side. 39 δευτερόλεπτα ακόμα.
Αλανόπουλος ένα μακρινό τρίποντο, δεν θα το βάλει. Μακρύδης μαζεύει, μισό λεπτό ακόμα. Σιόλος κρατάει για να ξοδέψει αυτά τα τελευταία διαδικαστικά δευτερόλεπτα. Δεν θα γίνει επίθεση. Φινάλε λοιπόν το ματς με την Φιωρεντίνα να παίρνει την δεύτερη νίκη της στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, να πηγαίνει στο 2-1. Ενώ από την άλλη οι Westside θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους και θα, στην τρίτη ήττα τους και θα πέσουν στο 0-3. Αυτά λοιπόν από το ματς Φιωρεντίνα Westside 48-37.